Αλλά οι τρεις μανταρινιές, τις οποίες ύμνησε ο Καμπούρογλου, ήταν δώρο προς τον Μανώλη τον Μπάζη του Ολλανδικής καταγωγής Ρώσου ναυάρχου Λογκίνου Χέιδεν, νικητού της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Το δώρο αυτό εχρονολογείται από την ημερομηνία του επίσημου γεύματος που παρετέθη στο ποριώτικο περιβόλι των Τομπάζιδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια στους τρεις συμμάχους ναυάρχους. Ο φιλέλληνος Ρώσος ναύαρχος θέλησε να ευχαριστήσει τους οικοδεσπότες. Γι' αυτό τους προσέφερε τις τρεις μανταρινιές, τις οποίες διατηρούσε σε μεγάλες γλάστρες πάνω στο περίφημο πλοίο Αζόφ. Από εδώ έχει το χαρακτικό. Να το χαρακτικό του Νικηφόρου Λύτρα. Για τις τρεις μανταρινιές, τα τρία δέντρα. Ήταν το πολεμικό δίκροτο ιστιοφόρο με τα 74 πυροβόλα η ναυαρχής του Ρωσικού στόλου που συμμετείχε στην ναυμαχία. Ζητώ την αδειά σας να προσφέρω στο ωραίο περιβόλι σας, σε ανάμνηση του συμμαχικού έργου υπέρ της πατρίδας σας, τρεις ζωντανούς μάρτυρες που παρέστησαν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, είπε ο Χέιδεν. Τρία δέντρα στην γραμμή, χρόνων 70 κμή, όσαν τρεις ομορφωνιές, τρεις γριές μανταρινιές, έχουν μίαν ιστορία και την διηγή της πάντας, εκ του πόρου τους διαβάντας ευγενής φιλοξενία, έγραφε ο Ιωάννης Καμπούρογλου, ο οποίος έβαζε τα δέντρα να συνομιλούν και να αφηγούνται τις πολεμικές περιπέτειες.